Ναι. Κοίτα, πάντου υπάρχει το καλό και το κακό. Μερικοί θα μου μιλάνε καλά και όμορφα και θα λένε «Α, ο Νίκος Μπάρκουλης». Άλλοι θα μου μιλάνε άσχημα και θα λένε «Κοίτα, ποιος αυτός ο Νίκος Μπάρκουλης, ποιος νομίζει ότι είναι ή ότι δεν θα φτάσει ποτέ τον πατέρα του, τα περιμένω». Και δεν πρόκειται να με ρίξουνε. Δεν με ρίξει ο θάνατος του πατέρα μου και στο καπάκι μέσα στα 2 χρόνια θάνατος της γιαγιάς μου. Θα με ρίξει ότι θα πει ο κάθε τυχαίος για μένα. Έχασες και τη γιαγιά 2 χρόνια μετά τον παπά. Πριν κλείσουν καν τα 2 χρόνια, το καλοκαίρι αυτό. Άρα ουσιαστικά έχει περάσει μια πενταετία, αν βάλουμε την όσο Κρόν, το χαμό του μπαμπά. Συνοδείχε καρκίνο και η μαμά μέσα σε αυτά τα. Τι εννοεί, ένα-ένα μου τα λέγα, τρελαθώ. Ήταν και η μαμά, είχε θέμα. Ναι, είχε καρκίνο στη μήτρα. Και έκανα αφαίρεση. Πότε το έκανε όλο αυτό, στα 10 μου, 11 μου εκεί. Ήταν γενικά, με είχε πάρει σερή. Άρα εσύ το έχει βιώσει πολύ το κομμάτι ασθένεια και νοσοκομείο μέσα στο σπίτι. Όταν όλοι νομίζουν ότι έχω ή την περιουσία του πατέρα μου ή ότι είμαι καλά και περνάω μόνο καλά, ρε φίλε, για να χαμογελάω. Δεν ξέρει κανείς το τι έχω τραβήξει πίσω μου και το τι έχω πολεμήσει. Πρώτα απ' όλα πολέμησα με τον εαυτό μου για να μπορέσω να μείνω δυνατός δίπλα στη μάνα μου. Πραγματικά σου λέω, όταν έχασα τα αισθήματά μου, δεν χαμογέλαγα ψεύτικα, αγαπούσα ψεύτικα, δεν στεναχωριόμουν, δεν θύμωνα, δεν έκανα τίποτα γιατί. Έπρεπε να κλείσω το διακόπτη που είχα δίπλα μου με τα αισθήματα για να μπορώ να είμαι δυνατός για να προσεχώ τη μάνα μου και για να μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό. Ειδικά όταν ένα 15χρονο παιδί το βλέπανε συνέχεια στον δρόμο και λέγανε «Α, ο πατέρας σου ήταν έτσι, ο πατέρας ήταν αλλιώς, μπράβο» και αυτά. Και να έχει συνέχεια πράγματα να στο θυμίζουνε. Από εκεί, ανθρώπους που χωρίς να φταίνε έτσι εννοείται. Από την άλλη να έχει την τηλεόραση, από την άλλη να έχει την κριτική του κόσμου. Απ' την άλλη, να σκέφτεσαι ότι πρέπει να προσέξεις τη μητέρα σου, απ' την άλλη, να έχεις το σχολείο σου και απλά σου έρχονται όλα μαζί και δεν είχα άλλη επιλογή. Ανέφερες κάτι, γιατί πολλοί παιδί μου σε βλέπουν και λένε ο Μπάρκουλης, τι ανάγκη έχει, την περιουσία του παπά του. Παρόλα αυτά, όμως, ανέφερες πριν ότι τώρα εκτιμώ το γεγονός ότι ζούσαμε με τη σύνταξη του παπά μου. Γιατί, κοίτα, κακά τα ψέματα μικρό ζήλευα. Γιατί έλεγα, γιατί ας πούμε, αυτό το παιδί δεν έχει πάρει τα πιο καινούργια παπούτσια και εγώ γιατί να